τρομερή κίνηση από την Ελλάδα, η απόκτηση των Ινδικών υπερηχητικών πυράβλων Μπράμος, εξασφάλιση της κυριαρχίας σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Η Μπράμος λοιπόν είναι μια κοινοπραξία που ιδρύθηκε από την Ινδία και τη Ρωσία το 1998 όταν τα ρωσικά γραφεία σχεδιασμού είχαν έλλειψη μετρητών και χρειάζονταν ενέσεις ξένου νομίσματος για να κρατήσουν τα φώτα αναμένα. Οι πύραυλοι σχεδιάστηκαν στην Ρωσία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του υλικού και του λογισμικού κατασκευάζεται στην Ινδία. Το όνομα της κοινή επιχείρησης, καθώς και του ίδιου του πυράβλου, είναι ένα πορτμαντό του ποταμού Μπραχμαπούτρα στην Ινδία και του ποταμού Μόσχβα στη Ρωσία. Ο Μπράμος είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος κρούς που μπορεί να εκτοξευθεί από υποβρύχια, πλοία, αεροσκάφη ή ξηρά. Είναι ένα υπερηχητικό όπλο με όθηση ramjet, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχει πολύ πιο καταστροφική διάκριση από τους υποηχητικούς πυράβλους όπως ο αμερικανικός πύραυλος κρούς Tomahawk. Τρέχει στον αέρα με ταχύτητα 3 Mach ή 3 φορές την ταχύτητα του ήχου, καθιστώντας πολύ δύσκολο για τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας να τον αναχαιτήσουν. Η Ινδία έχει φιλικές και εγκάρδιες σχέσεις με την Ελλάδα και αναγνωρίζει την ιστορική συμβολή της χώρας μας στον παγκόσμιο πολιτισμό, ενώ θα είναι προς το κοινό συμφέρον των δύο χωρών εάν η Ινδία παράσχει επαρκή στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών πυράβλων Μπράμος κατά της Τουρκίας. Η Ινδία ενδιαφέρεται να εξάγει εκτός από τις Φιλιππίνες και σε άλλες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας τους υπερηχητικούς πυράβλους Μπράμος, με την Ρωσία να μην έχει τη δυνατότητα να τη σταματήσει και με τη ΣΥΠΑ να δείχνουν ανοχή. Συνεπώς, κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ, προκειμένου να μην πέσουμε στην παγίδα των κυρώσεων των νόμων, η Ελλάδα θα μπορούσε να αγοράσει τον Ινδικό πυράβλο κρούζ Μπράμος. Αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες στο Αιγαίο, αφού εξοπλίζοντας με συστοιχίες εδάφους θαλάσσης των εν λόγω πυράβλων, τα νησιά μας Βατήρες που βρίσκονται δυτικότερα του 25ου μεσημβρινού, σε συγκερασμό με το μεγάλο Βεληνικές τους, θα δημιουργούσαμε συνθήκες άρνησης και απαγόρευσης θαλάσσιας πρόσβασης στο αρχιπέλαγος αυτό για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.